Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά. Και ήθελα να πάρω λίγο από το χρόνο σας για να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συμμετοχή σας σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον και καινοτόμο εγχείρημα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Πρέπει να σας πω ότι όταν το συζήτησα, όταν το σχεδιάσαμε μαζί με την Υπουργό και μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Κωνσταντίνο, τον Ζούλα, είχαμε και κάποιες επιφυλάξεις για το βαθμό αποδοχής του εγχειρήματος και ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη το πόσο το αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία. Τα νούμερα της ΕΡΤ2 στην τηλεθέαση, στην κυριολεξία, εκτοξεύτηκαν σε νούμερα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν. Ήταν ένα πρωτοπόρο εγχείρημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία και νομίζω ότι όλοι σας προσφέρατε με πάρα πολύ μεράκι μια σημαντικότατη υπηρεσία στα παιδιά μας, τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι και έπρεπε με κάποιο τρόπο να κρατήσουν μια επαφή με τους δασκάλους, με το σχολείο, με την όλη μαθησιακή διαδικασία. Και βέβαια τώρα έχουμε δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στο μέλλον. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για το παιδί στην τάξη. Γι' αυτό και σταδιακά έχουμε δρομολογήσει την επιστροφή στα σχολεία, τώρα που επιδημιολογικά οι ειδικοί μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Αλλά παρά τα αυτά μάθαμε πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της κρίσης και για τη σημασία της τηλεεκπαίδευσης, αλλά και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση παρέχοντας εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό. Οπότε από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αποτελείται πραγματικά παράδειγμα εκπαιδευτικών που εθελοντικά προσέφεραν μια σημαντική υπηρεσία για τη δημόσια εκπαίδευση και θερμά συγχαρητήρια. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, όταν ξεκινήσαμε τον καιρό της κρίσης, την εξαποστάσεως εκπαίδευση, ήταν γεγονός ότι οι πιο μικρές τάξεις είχαν μια μεγαλύτερη δυσκολία και με τη σύγχρονη και με την ασύγχρονη εκπαίδευση. Έπρεπε να βρούμε λοιπόν και κάτι άλλο. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε από το μηδέν να στείλουμε όλοι μαζί, με τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας, την εκπαιδευτική τηλεόραση. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με το ΙΕΠ, συνεργαστήκαμε και η Υφυπουργός και η Γενική Γραμματέας εξαιρετικά με το ΙΕΠ, ο Παιδαγωγική Σκοπιά, και εν συνεχεία και με την ΕΡΤ, με τη διοίκηση της ΕΡΤ, με το προσωπικό της ΕΡΤ, προκειμένου ακριβώς να γίνει πράξη αυτό το εγχείρημα. Αλλά όλο αυτό, κύριε Πρόεδρε, δεν θα είχε γίνει πράξη αν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας δεν είχαν δείξει τέτοιο μεράκι, τέτοια αφοσίωση, τέτοια προσπάθεια, προκειμένου ακριβώς να πάμε το σχολείο στο σπίτι, κατ' εξαίρεση βεβαίως, αλλά αυτόν τον κρίσιμο καιρό της κρίσης, να πάμε το σχολείο στο σπίτι. Και απλά για να έχουμε μία εικόνα, έγιναν 226 γυρίσματα. Στήθηκε μία κανονική διαδικασία παραγωγής, 5.500 λεπτά τηλεοπτικού υλικού, 67 εκπαιδευτικοί, 12 διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, 27 τεχνικοί συνεργάστηκαν για να στήσουν όλο αυτό το πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα, το οποίο, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, αποτελεί και σημαντικό και εκτιμένο για το μέλλον. Ένα πολύ σημαντικό αποθετήριο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε, προκειμένου ακριβώς να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που αναδείχθηκε μέσα από την κρίση. Εγώ κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι πραγματικά είναι χάρη σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που βλέπετε, στο μεράκι τους, στην αφοσίωσή τους, στην προσπάθειά τους, που αυτό το εγχείρημα είχε αυτή την επιτυχία που είχε και έφτασε να το παρακολουθούν. Και εδώ πρέπει να το πω, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο μαθητές, αλλά και ενήλικοι. Βεβαίως. Έλαβα σχόλια και από μεγάλους, οι οποίοι λέγανε: είχαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμηθούμε αυτά που είχαμε μάθει στο δημοτικό. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλης της πολιτικής ηγεσίας και της Υπουργού και της Γενικής Γραμματέως. Ναι. Αναζητούσαμε να δούμε αν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στην αρχή του κορονοϊού. Ήταν, ξέρετε, βρέθηκα προεκπλήξεως ότι η τελευταία απόπειρα που είχε γίνει για εκπαιδευτικό υλικό ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είχε εγκαταληφθεί. Λόγω και όταν το συζητήσαμε στην αρχή με την κυρία Κεραμέο, την κυρία Ζαχαράκη και κυρίως τον Γιάννη τον Αντωνίου που ανέλαβε και όλο το εγχείρημα, το να τρέξει το εγχείρημα, είχαμε καταγεί ότι το υλικό το τελευταίο ήταν 20 ετίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την τιμή που μας κάνει.
Θα ήθελα να πω και εγώ στην αφετηρία αυτού του εγκλήματος, στην επομένη του κλεισίματος των σχολείων, ο προβληματισμός ήταν ισχυρός, τι κάνουμε. Ένα κομμάτι σαφώς ήταν η δραστηριότητα την οποία ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας με το WebEx, την εξαποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη, και σε εμάς έπεσε βάρος η ευθύνη να οργανώσουμε τα τηλεοπτικά μαθήματα. Δεν σας κρύβω, το είπε και ο Πρωθυπουργός στις συζητήσεις που είχαμε με την Υπουργό Παιδείας εκείνες τις μέρες, υπήρχε ισχυρή αμφιβολία τι μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, μια virtual τάξη με ένα δάσκαλο μπροστά σε ένα πίνακα χωρίς μαθητές. Το μισό και παραπάνω δηλαδή της εκπαιδευτικής πράξης στη συγκεκριμένη συνθήκη δεν υπήρχε και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το υποκαταστήσουμε. Θα ακούσω λίγο από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν. Είναι μεγάλη χαρά μας, μεγάλη τιμή που μας κάνετε και να ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η διάθεση υπερίσσευε. Αυτό είναι σίγουρο. Άκουσα τον Πρόεδρο να λέει για την μπρίκα λοιπόν, που δημιουργήσαμε και θα προτείνω από εδώ και πέρα αυτή την μπρίκα να την αυγατήσουμε. Προτάσεις υπάρχουν, θα τα στείλουμε στην Υπουργό, να είστε σίγουροι. Κάλλιστα το Σαββατοκύριακο μπορεί να γίνονται επαναληπτικά μαθήματα για τους μαθητές, είτε σε απογευματινή βάση, να φτιαχτούν λιμένες ασκήσεις τις οποίες θα μπορούν ανάλογα και να, θα ήταν και επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει ένα chat επικοινωνίας, να βλέπουμε τι ζητούν τα παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σε άλλες ζώνες και είμαι σίγουρος ότι και η ΕΡΤ θα θελήσει να παράσχει ζώνες τώρα που έχει δει πόσο επιτυχημένο είναι το εγχείρημα, να μπορούμε να, είτε να κάνουμε επαναλήψεις είτε να στοχεύουμε σε γνωστικά αντικείμενα που θεωρούμε ότι πρέπει να, με κάποιο τρόπο να δώσουμε κάποια ιδιαίτερη σημασία σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας μια προσωπική αναφορά. Παίρνουμε πολλές αποφάσεις που μερικές φορές προκαλούν αντιδράσεις. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο δίκαιοι γίνεται, διαχειριζόμενοι μια δύσκολη κατάσταση όπως η οικονομική κρίση. Υπάρχουν όμως και ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απλά ωραία και βγάζουν μεράκι. Αυτό το project ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και νομίζω ότι είναι από αυτές τις πρωτοβουλίες που όλοι μπορούμε να χαμογελάμε και να είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς ως πολιτική ηγεσία που δώσαμε την κατεύθυνση, αλλά κυρίως εσείς που το κάνατε πράξη, διότι ήταν μια πρωτοβουλία που καταγράφηκε ως μια θετική παρακαταθήκη σε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια που περνάμε ως χώρα. Οπότε και πάλι από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε και ό,τι θα κάνετε στο μέλλον. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.